Ενημέρωση από το Υπουργείο Υποδομών για το τίμα Ελιγενέστε με την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού και του τμήματος Ιωάννινα Κακαβιά, ζητά το ΤΕΕ, τμήμα Ηπείρου. Όπως εξήγησε με δήλωσή του ο πρόεδρος της δικού σας, Γιάννης Τσίγκρος, ο αυτοκινητόδρομος της Ιόνιας Οδού έχει χαρακτηριστεί ως έργο εθνικής σημασίας και αποτελεί τμήμα του δυτικού άξονα και ως εκ τούτου είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός και ολοκλήρωσή του το συντομότερο δυνατόν. Ο κύριος Τσίγκρος τόνισε ότι η περιοχή αναπτύσσεται ταχύτατα μετά την λειτουργία των δύο οδικών αξώνων της Εγνατίας Οδού και της μη ολοκληρωμένης ακόμη Ιόνιας Οδού, για να επισημάνει ότι αποτελεί αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της περιοχής η σύνδεση της Ιόνιας με τα υπόλοιπα διευρωπαϊκά δίκτυα, έχοντας χαρακτηριστικά κλειστού αυτοκινητόδρομου με διαχωρισμό ρευμάτων κυκλοφορίας και τετράγνης διατομής. Η ολοκλήρωση, όπως λέει, του έργου της Ιόνιας με τα παραπάνω χαρακτηριστικά μέχρι τα σύνορα της χώρας είναι αναγκαία για την περιοχή, καθώς ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη, τη συνεκτικότητα, τις συνδεδεμένες μεταφορές από και προς τις χώρες της Βαλκανικής και της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. Εν κατακλείδη, ο κ. Τσίγκρος ζητά από το Υπουργείο να ενημερώσει για την εξέλιξη των διαδικασιών που αφορούν την αποπεράτωση του οδικού άξονα. Θέση τους είναι πως κάθε σχεδιασμός και προγραμματισμός της πολιτείας που αφορά την κατασκευή του συγκεκριμένου τμήματος θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία και να στοχεύσει, όπως λέει ο κ. Τσίγκρος, σε ένα λειτουργικά ολοκληρωμένο ποιοτικό έργο. Ναι. Η αλήθεια είναι, κυρία Σάμου, ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται τώρα. Υπήρχαν προβλήματα παλαιότερα στον δρόμο και βασικά το πρόβλημα το βασικό ήταν ότι όταν το 2016 επί υπουργείας του κ. Σπίριτζη που κατασκευάστηκε ο δρόμος Ιόνιας Οδού, το κομμάτι αυτό δεν μπήκε στα ευρωπαϊκά δίκτυα, το οποίο όλοι θεωρούσαμε ότι είχε μπει στα ευρωπαϊκά δίκτυα, οπότε δεν δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι ένα δίκτυο το οποίο εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αποπρατωθεί. Έχουμε πάγιες θέσεις σαν τεχνικό επιμελητήριο ότι ο δρόμος είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος και θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να καταλήξει για να συνδεθεί με τα ευρωπαϊκά δίκτυα, να αλλάξει η μορφή της πόλης μας, της κοινωνίας, ήδη η μορφή της πόλης μας με την κατασκευή και αποπεράτωση της Εγνατίας Οδού και της Ιόνιας μέχρι το σημείο έχει δώσει ιδιαίτερη δυναμική στην περιοχή, έχει δώσει μεγάλη ανάπτυξη και θεωρούμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο άξονας για να ολοκληρωθεί αυτή η ανάπτυξη και να γίνει πράγματα ένα κόμβος όχι μόνο της Δυτικής Ελλάδος αλλά και, και να συνδεθεί και με τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Ακριβώς τι γίνεται, να μας απαντήσει το Υπουργείο ποιες είναι οι συνθήκες, μπορεί να υπάρχει. Σίγουρα, όπως φαίνεται, ότι υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας του έργου και από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσουμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτό σαφώς δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι αλλιώς το δίκτυο να γίνονται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και να καταστεί ολοκληρωμένο και αλλιώς να γίνει με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Θα περιμένουμε, γι' αυτό κάνουμε και εμείς τις ερωτήσεις, να δούμε τι και πώς θα μας απαντήσει για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις καταστάσεις. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα γίνει με υποδομές κλειστού αυτοκινητόδρομου, αλλά μπορεί να μην ολοκληρωθεί αυτήν τη στιγμή έτσι. Ναι. Επίσης, να κάνω και μια άλλη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Από την περίοδο του Σπίριτζη έχουν μεσολαβήσει κάποια χρόνια. Εγώ δέχομαι αυτό που λέτε, ότι υπήρχαν προβλήματα από τότε με το δρόμο. Οι αναβολές, οι συνεχόμενες αναβολές, οι αλλαγές ανακοινώσαν από το Υπουργείο. Όλα αυτά έγιναν πάρα πολλά ερωτήματα που φαντάζομαι προβληματίζουν και το ΤΕΕ. Απλά, σαφώς και προβληματίζουν. Απλά, κυρία Στάμου, η εισαγωγή του στα ευρωπαϊκά δίκτυα τερμάτισε το 2016. Γι' αυτό μιλάμε ότι εκείνη την περίοδο ήταν πολύ κρίσιμη. Από εκεί και πέρα, σαφώς όταν μιλάμε για πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, μιλάμε για μεγαλύτερα προβλήματα. Σαφώς θα επιχείρησε και το Υπουργείο να το εντάξει κάπου σε κάποιο ΕΣΠΑ ή στο πρόγραμμα ανάκαμψη, το οποίο ούτε αυτό εντάχει, θα έχει μόνο το κομμάτι του Βόρειου άκουσα του Ε65. Οπότε νομίζω ότι δείχνει τη θέληση και αυτό φαίνεται να το αποπερατώσει. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Γι' αυτό εμείς έβγαλα μια ανακοίνωση σαν τεχνικό σύμβουλο του κράτους λέγοντας πράγματα χωρίς να έχουμε την πλήρη ενημέρωση.